κύριο Χατσιμιονίδη αν θεωρεί μετά από αυτό που είπε φασίστες τους προφήτες Ηλία. Όχι, λέει ακροδεξιούς τους λέω. Τώρα και με αυτό και με αυτή τη λέξη μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, εντάξει, συγγνώμη, η συζήτηση έχει πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Δεν επιθυμώ να συνεχίσω. Δεν αποφεύγω. Πραγματικά όμως δεν επιθυμώ να συνεχίσω τέτοιου είδους συζήτηση. Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο πλέον. Δεν μπορώ να μιλήσω. Μάλιστα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, ας κάνει ό,τι θέλει ο κύριος Χατζησιμονίδης από εμάς και όχι, μαζί θα κλείσουμε όλη τη συζήτηση. Κύριε Χατζημιονίδη, μήπως τώρα πιο ψύχραμα. Σας ξαναρωτώ, μήπως θέλετε να το αποσύρετε αυτό, να μην γραφτεί στα πρακτικά. Ξαναλέω, γιατί δεν με ακούσατε σωστά. Είπα ότι τέτοιες πρακτικές είναι ακροδεξιές. Δεν είπα ότι οι με τη μεταβατική μέθοδο είμαστε ακροδεξιοί. Λοιπόν, είναι ακροδεξιοί. Μην ξεχνάμε αυτά που λέω. Ναι, αλλά ποιοι κάνουν αυτές τις ακροδεξιές ενέργειες. Μα δεν είναι, όταν αποκλείεις μέλη να συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες, δεν είναι, είναι δημοκρατικό αυτό. Δηλαδή, τι θέλετε να με πείτε, ότι είμαστε αποκλεισμένοι, λειτουργούμε με δημοκρατικές διαδικασίες. Κύριε Χατζημαρίδη, αν το θεωρείτε ακροδεξιός, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Όχι, ανασκευάζω τη δήλωσή μου και λέω ότι δεν είναι ακροδεξιές, είναι μη δημοκράτες. Ανασκευάζετε το ακροδεξιές. Μη δημοκράτες. Μη δημοκράτες. Τώρα τι, με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω, τώρα εντάξει, το είπε, τελείωσε, αφήστε το. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω εγώ. Κλείστε εσείς κύριε Κατσάν, να μιλήσει και ο κύριος Χατζημιονίδης να πει την τελευταία του κουβέντα και να σε αποκλείσουμε. Πάλι θα μιλήσει ο κύριος Χατζημιονίδης, όλο ο κύριος Χατζημιονίδης μιλάει. Συγγνώμη, αλλά με έχετε σε δυσμενή θέση, διότι δεν ακούω. Λοιπόν, εντάξει, δεν ακούω μέσα από το μικρόφωνο, ναι. Δεν ακούω αυτά τα οποία λέει ο κύριος Χατζησιμονίδης, ελάχιστα ακούω, να σου το λέω ειλικρινά. Τι να κάνω, και εγώ προσπαθώ εδώ λίγο να... Σας καταλαβαίνω και εσάς, ας πείτε ότι από θέλει, τηλέφωνο και θέλει, καταλαβαίνω ότι από εμάς με μεγάλη χαρά τον δεχτήκαμε στο Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς, ναι. Είναι πρόσδεκτος και με ανιδιοτέλεια πραγματικά πιστεύω να προσφέρει τις υπηρεσίες του, εάν βέβαια τον ψηφίσει ο κόσμος και τον αποδεχτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προφήτη Ηλία. Μιας και του αρέσει τόσο πολύ και θέλει τόσο πολύ να έρθει σε εμάς, είναι καλοδεχούμενος, ας έρθει. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Ευχαριστώ. Είπατε θα αναθεωρήσετε, όμως για να το κλείσουμε αυτό, θα αναθεωρήσετε τη θετική άποψη που εκφράσατε ως Διοικητικό Συμβούλιο να γίνει μέλος του Προφήτη Ηλία ο κ. Χατζημιονίδης. Εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ, θα το συζητήσουμε. Θα τεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα συζητηθεί μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις σημερινές δηλώσεις του κ. Χατζημιονίδη. Από το πρωί έχει και από χθες έχει, μας είπε πάρα πολλά διάφορα. Δεν ξέρω τώρα γιατί το έχει πάρει τόσο στεναρά και πιέζεται και φωνάζει και. Δεν ξέρω τι να σας πω. Κύριε Χατζημιονίδη, βλέπετε ότι ακόμη και. Βλέπετε ότι ακόμη και η αποδοχή σας από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τίθεται, εγώ θα το πω αλλιώς. Τίθεται σε αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή από τον κύριο Κατσάνο και ίσως υπό αναθεώρηση απόφαση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να αναθεωρήσουν οι άνθρωποι. Άμα κρίνουν ότι δεν θα πρέπει να είμαι μέλος ενός συνδέσμου γουνοποιών, ενώ είμαι ενεργός γουνοποιών, μπορεί να αναθεωρήσουν το δικαίωμά του. Παράγραφος 3. Πάλι είναι νόμιμο δικαίωμα, λέω. Ό,τι θέλει μπορεί να πει. Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ήσασταν μαζί μας για να μας πει ο καθένας από την πλευρά του την άποψή του. Κύριε Χατζημιονίδη, κύριε Κατσάνο, σας ευχαριστώ και τους δύο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μια θυελλούδη συζήτηση εδώ και νομίζω αρκετά ενδιαφέρουσα για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δύο συνδέσμους μετά από το αίτημα του κυρίου Χατζημιονίδη να μπορούν να εκλέγονται κατευθείαν χωρίς να περάσουν τα 3 χρόνια και μέλη του άλλου συνδέσμου.